Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο άλσος. Ήταν παλιά κυκλοφοριακής αγωγής με όλα τα προβλήματα που είχε. Τελικά το μαζέψαμε όλα αυτά τα πράγματα που είχαν γίνει εις αθλία κατάσταση, χρόνια τώρα, και έχουμε δώσει μια άλλη μορφή την οποία είδατε και με τα παιδάκια που έρχονται μέσα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Έχουμε κάνει αυτό το ωραίο θεατράκι. Εντάξει, ένα παράπονο θα πω. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα παράπονα. Πρέπει να λέμε κι εμείς καμιά φορά κάνα παράπονο, όχι μόνο οι πολίτες στο Δήμαρχο τα παράπονά τους. Έρχονταν και έσπαζαν τα καθίσματα, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, είμαστε στη Νέα Κύο. Θεωρώ ότι ο πολιτισμός της Ιωνίας ήρθε εδώ, αλλά μάλλον κάποιοι άλλοι δεν κατάλαβαν τι σημαίνει πολιτισμός. Και το θέατρο, που για την αρχαία Ελλάδα ήταν το πανεπιστήμιο, που δίνει και ψυχαγωγία αλλά και μόρφωση, έρχονταν και έσπαγαν τα καθίσματα. Αναγκαστήκαμε να τα αφαιρέσουμε όλα, δηλαδή προσθέταμε καινούργια, βάζαμε, αλλά δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, επειδή κάποιοι κάνουν το κέφι τους κατά τέτοιο τρόπο, να καταστρέφουν τα καθίσματα, και αφήσαμε λοιπόν μόνο τις κερκίδες, θα τις περιποιηθούμε, θα τις καθαρίσουμε, θα τις βάψουμε. Από εκεί και ύστερα βέβαια υπάρχει παράπονο από μεριάς μου και από μεριάς της Δημοτικής Αρχής για τη συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων. Ξέρετε, πολλές φορές αναγκάζομαι να λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά τι να κάνω, έτσι πρέπει. Οι οικονομικές απολαβές από το κράτος είναι μικρές, μηδαμινές, ελάχιστες. Αναγκαζόμαστε λοιπόν με εκείνα τα λίγα που έχουμε να τα φέρνουμε βόλτα. Προσωπικό δεν έχουμε. Και θυμάστε ότι από το 2011 και ύστερα, το 2011 και μετά, πρέπει να φεύγουν 10 υπάλληλοι για να έρχεται ένας. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχουμε μείνει χωρίς εργάτες? Τα 8 μήνα έρχονται κάποια στιγμή και οι περισσότεροι είναι ανειδίκευτοι. Φοβάσαι να τους βγάλεις έξω να πάρουν χορτοκοπτικά, μην κόψουν και κανένα πόδι και κανένα χέρι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια, πώς το λένε, γνώση στο αντικείμενο. Απλά τους φέρνουν τους ανθρώπους. Και ο φόβος όλων των αντιδημάρχων είναι αυτός. Τώρα, παρόλα αυτά, εγώ θέλω να πω ότι καλό καλοκαίρι να έχουμε. Οι παραλίες φτιάχνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάθε χρόνο κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και το κάνουμε σωστά. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το σεβαστεί περισσότερο και ο κόσμος, να είναι κοντά μας, γιατί αυτά δεν τα κάνουμε για μας, τα κάνουμε για όλο τον κόσμο. Δεν τα κάνουμε για τη Δημοτική Αρχή, τα κάνουμε για αυτούς που κατοικούν στο Δήμο Άργους Μυκηνών, αλλά και για αυτούς που τον επισκέπτονται. Αυτά. Καλό μήνα. Κάνουμε μια δράση σε συνεργασία με τον Νηπιαγωγείο της Νέας Κύου. Φυτεύουμε δέντρα επί την ευκαιρία της Κυριακής που θα είναι ημέρα περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πολύ τον Νηπιαγωγείο και τις δασκάλες που ήρθαν εδώ, τις νηπιαγωγούς, για να κάνουμε αυτή τη δράση. Ευχαριστούμε εδώ τον πρόεδρο της κοινότητας και ευελπιστούμε σε νέες δράσεις στο μέλλον. Κάθε χρόνο την ημέρα περιβάλλοντος κάνουμε κάποιες δράσεις. Φέτος ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή η δενδροφύτευση που έγινε εδώ στη Νέα Κύο με την φροντίδα του Δήμου Άργους Μυκηνών και της τοπικής κοινότητας Νέας Κύου. Και είχαμε την τύχη να έχουμε τα παιδιά του νηπιαγωγείου της Νέας Κύου. Αφού μιλήσαμε λίγο στα παιδιά για τη χρησιμότητα των δασών, για τη χρησιμότητα της δενδροφύτευσης, για την αξία του οξυγόνου και για τους κινδύνους και τις καταστροφές που μπορεί αυτά να υποστούν, αργότερα τα παιδιά πήραν τα ηνία και πήγανε και φυτέψανε τα δεντράκια. Αυτό είναι ναι μεν συμβολικό, όμως για τα παιδιά αυτή η πράξη θα τα ακολουθήσει όλη τους τη ζωή. Γιατί όσο μεγαλώνουν αυτά, θα μεγαλώνουν και τα δεντράκια που φυτέψανε και θα μπορούν να λένε ακόμα και μετά από χρόνια στα δικά τους τα παιδιά ότι αυτά τα δέντρα τα φυτέψαμε εμείς. Είναι μια πολύ καλή πράξη να μπορέσει λίγο να ομορφύνει εδώ αυτός ο χώρος, να γεμίσει πράσινο, να γεμίσει σκιά, να μπορούν να απολαμβάνουν αυτό το πάρκο οι κάτοικοι της Νέας Κύου και όχι μόνο, και να μπορέσουμε με αυτή την δράση να περάσουμε μηνύματα στα παιδιά ότι το περιβάλλον μας πρέπει να το φροντίζουμε, να το προστατεύουμε και να το αγαπάμε. Γιατί όσο πιο μικρός ξεκινήσεις να τα γνωρίζεις αυτά τα πράγματα, θα σε ακολουθούν σε όλη σου τη ζωή και θα γίνεις ένας πολίτης που πραγματικά θα σέβεται το περιβάλλον. Ο λόγος λοιπόν μετά στα παιδιά, γιατί αυτά είναι οι πρωταγωνιστές σήμερα της ημέρας. Φέρουν πρώτο το οξυγόνο. Μετά, τι άλλο μας δίνουν? Μας δίνουν τη σκιά. Μπορούμε το καλοκαίρι να κάτσουμε στον ήλιο πολλές ώρες. Ενώ αν έχουμε δέντρα, θα πάθουμε ηλίαση, σωστά. Αν έχουμε δέντρα, μπορούμε να κάτσουμε στον ίσιο τους.
Και αυτά τα βεντράκια τώρα που θα φυτέψετε εσείς σήμερα, μπορεί μεν να είναι μικρούλια σαν και εσάς, αλλά αργότερα θα μεγαλώσουν, θα γίνουν ψηλά και θα βγάλουν πάρα